λίγο πριν ξεκινήσει η νέα τουριστική σεζόν που εμπεριέχει μέσα της και την περίοδο του Πάσχα και των Ορθοδόξων και των Καθολικών, οι τουριστικοί παράγοντες της Κρήτης εκφράζουν την αγωνία τους για τις ακυρώσεις ταξιδιωτικών πακέτων και την ανάσχεση των νέων κρατήσεων που αποτυπώνεται τις τελευταίες εβδομάδες με φόντο τον κορονοϊό και την εξάπλωσή του. Έχουμε ανάσχεση των κρατήσεων εδώ και 3 εβδομάδες. Έχω βγει και το έχω πει αυτό. Δεν ίδρωσε κανός ταυτί, δεν πήραμε κανένα μέτρο πέρα από αυτό που εμείς οι πράκτορες κάναμε, να σιγουρέψουμε τους tour operator και παραπέρα σε όλους τους ενδυνάμει επισκέπτες ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην Κρήτη. Οι κλιματολογικές συνθήκες είναι αντίξωες για τον ιό αυτό και δεν πρέπει να φοβόμαστε. Υπάρχουν ακυρώσεις στις πόλεις, υπάρχουν ακυρώσεις πάρα πολλές στην Αθήνα από γκρουπ από ασιατικές χώρες, από Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία κλπ. Υπάρχουν και εδώ στο Ηράκλειο. Συγκεκριμένα μίλησα χθες με ένα ξενοδοχείο και έχει ακυρώσει 5 groups για το μήνα Μάρτιο. Επίσης υπάρχουν ακυρώσεις για αρχή της σεζόν από Ιταλία, αλλά αυτή τη στιγμή είναι από συγκεκριμένες χώρες. Υπάρχει ένα ψηλοπάγωμα των κρατήσεων, το οποίο είναι προς το παρόν δεν ακούγεται. Οι ακυρώσεις αφορούν κυρίως χώρες όπως η Ιταλία αλλά και χώρες της Ασίας, με το κλίμα ωστόσο αυτή την ώρα να δείχνει ότι μπορεί να αναστραφεί, εφόσον οι εξελίξεις είναι τέτοιες που να μην ενισχύεται ο πανικός. Άλλωστε, όπως επισήμαναν τουριστικοί παράγοντες, ίσως οι καιρικές συνθήκες στην Κρήτη να αποδειχθούν και ένα πρώτης τάξης συγκριτικό πλεονέκτημα, με δεδομένο ότι οι υψηλές θερμοκρασίες του νησιού καταφθάνουν κοντά στο Πάσχα και ο ιός, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν ευδοκιμεί όταν οι θερμοκρασίες παίρνουν την ανηφόρα. Εύχομαι και ελπίζω ότι λόγω και της καλής θερμοκρασίες που έχουμε εμείς θα αποφύγουμε αυτά τα προβλήματα και σιγά σιγά βλέπουμε ότι αυτό που την προηγούμενη εβδομάδα φούντωσε με αποτέλεσμα να έχουμε μια στασιμότητα κρατήσεων, να έχουμε ένα φρενάρισμα στη ροή, να αρχίζει να ξεμπερδεύει σιγά σιγά. Γενικότερα όμως πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι συνήθως ο πανικός και το να λέμε κάτι και να το ανακυκλώνουμε κάνει μεγαλύτερη ζημιά από το ίδιο το μικρόβιο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι τουριστικοί παράγοντες φάνηκαν πεισμένοι ότι η ψυχραιμία και η έλλειψη πανικού θα διαμορφώσουν σε αυτή τη φάση ένα κλίμα σταθερότητας, παραπέμποντας σε αντίστοιχες περιπτώσεις από το παρελθόν, που αντί για πτώση του τουριστικού ρεύματος υπήρξε ραγδαία αύξηση. Έχουμε περάσει χείρους, έχουμε περάσει πτηνά. Θα το περάσουμε και αυτό, να είμαστε ψύχρεμοι και όλα θα πάνε καλά.